Αστακόστα είναι, κυρίες και κύριοι, το κέντρο της Αθήνας για τους εορτασμούς του Πολυτεχνείου. Αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις θα βρίσκονται γύρω από κυβερνητικά κτίρια, αλλά και περιμετρικά της ΑΣΟΕ, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν επεισόδια. Η Ευλαμπία Ρεύη είναι μαζί μας και θα μας πει για το σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας. Λένα, κυρίες και κύριοι, η αστυνομία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Περίπου 5.000 αστυνομικοί θα συμμετέχουν στα μέτρα για τον τριήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η περιφρούρηση όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Παράλληλα, έχουν δοθεί εντολές για αυστηρά μέτρα προστασίας των αστυνομικών τμήματων. Γύρω από αυτά, όσα επιχειρησιακά αυτοκίνητα υπάρχουν, θα απομακρυνθούν. Ενώ οι άνδρες ασφαλείας θα πρέπει να πάρουν αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας στις σκοπιές. Λίνα, οι αναλυτές καταρχάκι διαπιστώνουν ότι φέτος θα υπάρχει αρκετή ένταση στην περιοχή των Εξαρχείων και ότι όλη η περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Η πλατεία και οι ταράτσες κτηρίων στα Εξάρχεια αναμένεται να μετατραπούν σε πεδίο μάχης και για τον λόγο αυτό, επειδή είναι πολύ δύσκολο αυτά τα σημεία να ελεγχθούν, θα υπάρχουν ελικόπτερα της αστυνομίας και drones που θα δίνουν συνεχώς εικόνα τα συγκεκριμένα σημεία προς το κέντρο επιχειρήσεων της Ελλάς, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μεγάλη σημασία θα δοθεί και στους προελέγχους του σταθμού του μετρό, ενώ και φέτος, μόλις ξεκινήσει η πορεία, αστυνομικές δυνάμεις θα την πλαισιώσουν, ενώ πιο αυστηρή θα είναι η πλαισίωση του μπλοκ των αντιεξουσιαστών. Οι εντολές, Λίνα, και κλείνω με αυτό, είναι να δείξουν μηδενική ανοχή στα άτομα που θα επιχειρήσουν καταστροφές περιουσιών. Σε ευχαριστώ πολύ.